Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την εταιρεία ατόμων. Για την εταιρεία προστασίας ατόμων με αυτισμό του Λουμού Καστοριάς. Έχω την τιμή και τη χαρά, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τα Special Olympics στην Καστοριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του Special Olympics στην Ελλάδα, τον κύριο Κοντέλα, τη Γενική Διευθύντρια, την κυρία Βασιλακοπούλου Άρτεμι, που μας κάνουν την τιμή ήδη να έρθουν και να παρουσιάσουν το πρόγραμμα που θα αρχίσει σε συνεργασία μαζί μας πρωτίστως για την Καστοριά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα αυτό όντως θα αρχίσει, για να δώσω δύο λόγια, είναι μέσα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για επέκταση των Special Olympics και στις 12 περιφέρειες της χώρας. Η Καστοριά υπήρξε μία από τις κορυφαίες επιλογές μας, γιατί σε βάθος τριετίας το πρόγραμμα θα προβλέπει ανάπτυξη προγράμματων Special Olympics σε 21 πόλεις στόχους στους οποίους έχουμε βάλει. Η Καστοριά υπήρξε μία κορυφαία επιλογή για το λόγο ότι από την πρώτη επαφή που είχαμε εδώ πέρα με την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό, είδαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεπείς, ήταν σοβαροί και πραγματικά είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο κάνουν. Και είναι αυτού του είδους ανθρώπους, οποίους θέλουμε και εμείς για να αναπτύξουν τα δικά μας τα προγράμματα σε κάθε πόλη. Όπως σας είπα, σε βάθος τριετίας θα αναπτυχθούμε σε 21 πόλεις. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκορπωθεί και έχει χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το μεγάλο έργο, αυτό το ευγενές έργο, όπου ο στόχος του είναι να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά με νοητική υστέρηση, με συνοδεύσεις διαταραχές και με αυτισμό από τα σπίτια τους και να τους προσφέρουμε μια νέα ζωή έξω από τα σπίτια τους, όπου πραγματικά θα μπορέσουν να απολαύσουν για αυτά τις χαρές της ζωής, τις χαρές του αυτισμού και βέβαια να ενταχθούν στην κοινωνία. Αυτός είναι ο απότερος στόχος μας, αυτό είναι η πεμπτουσία της φιλοσοφίας των Special Olympics. Όπως σας είπα, είμαστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, είμαστε αισιόδοξοι και σήμερα είναι ακριβώς αυτή η συνάθρηση που γίνεται εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς είμαστε και το τι κάνουμε. Γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη άγνοια του κόσμου για το τι κάνουμε. Πολλές φορές πάντα λέω ότι εμείς ασχολούμαστε, όπως σας είπα, με την νοητική αναπηρία, με τις συνοδές διαταραχές και με τον αυτισμό. Δεν είμαστε για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Δηλαδή, δεν θα δείτε τους δικούς μας αθλητές πάνω σε αμαξίδια να παίζουν μπάσκετ. Αυτοί είναι οι παραολυμπιακοί, οι οποίοι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς σας είπα ποιο είναι ακριβώς το πεδίο στο οποίο αναπτυσσόμεθα. Αυτό ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμάς, γιατί διαπιστώσαμε γυρίζοντας στην περιφέρεια ότι δυστυχώς, και το τονίζω, υπάρχουν ακόμα πολλές προκαταλήψεις. Άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί με την νοητική αυτή αναπηρία θεωρούνται ακόμα στις μικρότερες ή μεγαλύτερες κοινωνίες ως στίγματα. Έχουμε διαπιστώσει με τα μάτια μας ότι τα παιδιά αυτά, πολλές οικογένειες, τα κρατάνε μέσα στα σπίτια τους. Αντί, όπως σας είπα νωρίτερα, να τους χαρίσουν μια ζωή η οποία θα δώσει νόημα στην ύπαρξή τους και πραγματικά θα τα γεμίσει χαρά. Είμαστε το κίνημα των Special Olympics ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια από την Αμερική οικογένεια Kennedy, όπου είχε γεννηθεί ένα κορίτσι, η γνωστή οικογένεια Kennedy, με νοητική αναπηρία και από εκεί και ύστερα μια από τις αδερφές ανέλαβε να δει πώς θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Και ακριβώς μισό αιώνα, ο οποίος συμπληρώθηκε πέρυσι, δημιούργησε τον αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία. Από εκεί εξαπλώθηκε σιγά σιγά σε όλες τις ΗΠΑ, βγήκε από τις ΗΠΑ και σήμερα είμαστε ένα παγκόσμιο κίνημα, το μεγαλύτερο κίνημα και είμαστε σε 192 χώρες. Μια απλή στατιστική θα σας πω ότι μόνο πέρυσι σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος πάνω από 5,5 εκατομμύρια άτομα, όπως σας είπα, με νοητική αναπηρία, με συνοδεύσεις διαταραχές και με αυτισμό. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Είμαστε εμείς εδώ, όπου λειτουργούμε εδώ και 30 χρόνια,
όπου στη διάρκεια των 30 χρόνων έχουν λάβει μέρος συνολικά πάνω από 12.000 παιδιά με την αρχή αυτή η μαναπηρία που σας είπα και είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ δυνατοί, διοργανώνουμε συνεχώς αγώνες οι οποίοι είναι είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό, είτε σε παγκόσμιο. Κάθε 4 χρόνια τα Special Olympics οργανώνουν παγκόσμιους αγώνες. Φέτος ήταν η χρονιά που είχαμε παγκόσμιους αγώνες θερινούς, γιατί κάνουμε και θερινούς και χειμερινούς, όπου πήραν μέρος 7.500 αθλητές από όλο τον κόσμο ή στο Αβουδάβι. Εμείς πήγαμε μία αποστολή 92 ατόμα και γυρίσαμε με 64 μετάλλια, το οποίο είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και δείχνει ακριβώς πόσο σοβαρά έχουμε εγγύψει σε αυτή την αποστολή που έχουμε για την πρώτη αποστολή και επίσης πόσο σοβαρά και οι γονείς μας έχουν βοηθήσει ακριβώς πιστεύοντας σε αυτό το οποίο κάνουμε. Εδώ στην Καστοριά, λοιπόν, θέλουμε να ενημερώσουμε και θέλουμε να ζητήσουμε και τη βοήθεια των τοπικών παραγόντων, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών, διότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο σας είπα είναι μια τριετούς διάρκειας. Από εκεί και ύστερα, ελπίζουμε ότι όλα πλέον τα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ξεκινήσει και θα μπορέσουν να κινηθούν και από μόνο τους. Να ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε, να σας καλωσορίσουμε στην Καστοριά και να ρωτήσουμε τα επόμενα στάδια που αφορούν την πόλη μας, πέρα από τη σημερινή ενημέρωση, μπορούμε έτσι να τα δώσουμε εν συντόμο. Κοιτάξτε, ήδη ξεκινάμε μια συνεργασία. Έχουμε επιλέξει, όπως δεν σας είπα, κάνουμε συνολικά 28 σπορ, τα οποία είναι 22 είναι θερινά και τα υπόλοιπα 6 είναι χειμερινά. Επιλέγουμε σε κάθε πόλη τι σπορ θα κάνουμε ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε πόλης. Η ιδιαιτερότητα της Καστοριάς είναι ότι έχει τη λίμνη. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μας έρθει στο μυαλό είναι θα κάνουμε κανό καγιάκ. Ήδη θα εφοδιάσουμε το ναυτικό όμιλο του Μακροχωρίου με το υλικό, με κανό καγιάκ, τα οποία έχουν φέρει και μονοθέσει τη θέση με τα κουπιά, με τα σωσίδια τα οποία τα φοράνε. Και επίσης σκεφτήκαμε, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, να κάνουμε και αθλητισμό, να κάνουμε στίβο. Όπου και αυτό όντως θα δώσει δυνατότητα σε παιδιά τα οποία έχουν μια επίδοση στο στίβο να αγωνιστούν σε αυτό. Και πρέπει να πω το εξής, ότι θα τα ακούσετε βέβαια αυτά που σας λέω και αναλυτικά στην παρουσίαση που θα κάνουμε, αλλά όλα αυτά τα παιδιά έχουν αναλάβει και τα προπονούν ειδικοί προπονητές, οι οποίοι είναι όλοι τους καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Όταν λοιπόν ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Young Athletes, είναι οι νεαροί αθλητές, που παίρνουν παιδιά από ηλικία 3 ετών και τα πηγαίνουμε μέχρι 8-9 ετών, όπου πλέον μαθαίνουν όχι μόνο βασικές δεξιότητες, αλλά μαθαίνουν μπαίνουν και στο πνεύμα του αθλητισμού. Εκεί ο ειδικός αυτός προπονητής, επειδή ακριβώς έχει τις γνώσεις και την εμπειρία, σου λέει στο τέλος αυτής της περίοδου των 5, των 6, των 7 ετών, ότι κοίταξε αυτό το παιδί βάλ' το σωματικό άθλημα. Άρα βάλ' το στο μπάσκετμπολ, βάλ' το στο ποδόσφαιρο ή βάλ' το σε ατομικό. Βάλ' το στο στίβο, βάλ' το στην κολύμβηση, βάλ' το στην υπασία. Και είναι, θα μου πείτε, η υπασία, τι είδους υπασία μπορούν να κάνουν τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, ήταν και η δική μου ερώτηση όταν πριν από 4 χρόνια ανέλαβα τα Special Olympics, όπου μου είπαν ότι κάνουμε και με στα σπορ κάνουμε, είναι και η θεραπευτική υπασία. Και ζήτησα να μου το εξηγήσουν. Και πήγα σε ένα μεγάλο κέντρο που έχουμε θεραπευτική υπασία στις ΣΕΡΕΣ και εκεί όντως είδα με τα μάτια μου, μου είπε η διευθύντρια εκεί πέρα, πήγαμε, λέω, εξήγησε μου τι ακριβώς είναι, τι κάνει η θεραπευτική υπασία, μου λέει, αναλυστικά. Πήγαμε στο πιστό στάδιο, όπου είδα ένα άλογο και ένα υπέα, ο οποίος έκανε το άλογο ό,τι ήθελε. Αυτό που τα πήγαινε με την πάντα, από το που τα γυρίζουν γύρω-γύρω, όλα αυτά. Μου λέει, πες μου, πρόεδρε, τι βλέπεις. Λέω, βλέπω ένα υπέα, ο οποίος κυριολεκτικά κάνει το άλογο, τον υπακούει κυκλά το άλογο. Μου λέει, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι αυτό το παιδί είναι με σύνδρομο Down. Ήρθε πριν από 10 χρόνια. Πίσω από τη φούστα της μάνας του, σας τα λέω αυτά έτσι περιγραφικά γιατί έχει σημασία. Πίσω από τη φούστα της μάνας του δεν μίλαγε και ειρνεί το και οπτική επαφή.
Μετά λοιπόν από 10 χρόνια σιγά σιγά το παιδί συνήθισε τον χώρο, συνήθισε το άλογο, τα σύσοχα και είναι πάνω στο άλογο. Και μάλιστα η ομάδα μας της Ιπασίας κάτω στους Παγκόσμιους Αγώνες στο Αβουντάμι έφερε 4 μετάλλια. Θέλω να πω ότι εάν υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, από την οπωσδήποτε, αλλά είναι ξέρετε, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσουμε μια όχι πολλές φορές, λίγες φορές, αλλά μια δυσπιστία πλευρά των γονιών, όπως λένε, έχουν μερικοί γονείς, έχουν εγκαταληφθεί. Σου λένε το παιδί μου γεννήθηκε με την αναπηρία, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το βοηθήσω. Και είναι εκεί ακριβώς όπου δουλεύουν και με τους γονείς έχουμε και ένα family forum, ένα οικογενειακό forum, όπου ενημερώνουμε από τους γονείς και όχι μόνο για αυτά, για πάρα πολλά θέματα, και θέματα υγιεινής και θέματα διατροφής, όλα αυτά, ώστε να συμμετάσχουν και οι γονείς και συμμετέχουν οι γονείς και οι φανατικότεροι οπαδοί μας. Ο οποίος λόγω της έκτακτης καρδιάς που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Θα ήταν χαρά του και είχε το πρόγραμμά του να είναι σήμερα μαζί μας σήμερα. Για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους συντελεστές της πρωτοβουλίας αυτής που σκοπεύουν να φέρουν χαμόγελο και στους παιδιά που θα συμμετέχουν αλλά και στους γονείς χαρά που θα συμμετέχουν τα παιδιά τους σε αυτές τις δράσεις. Τον άνθρωπο στην καρδία του Στήριου Μασταλανδία, ο οποίο είναι ο χορηγό τη πολιτεία και δεν θα μπορούσε να λείψει κανένα από την πολιτεία. Του πέσα λίγο γιατί καταβάλουν τον εαυτό του για να δώσουν τη χαρά στα παιδιά, αλλά και στην εταιρεία αυτή τη Καστοριά που και αυτή συνεργάστηκε με του πέσα πολύ για να δώσει και αυτή στα δικά μα παιδιά αυτή τη ιδιαίτερη χαρά. Τώρα συγχαρητήρια σε όλου του συντελεστέ και έχουν κάθε πάντοτε να έχουν τέτοιε επιτυχίε. Τον πρόεδρο της Πέσα Παρολίπης, στην όμορφη πόλη μας στη Βασιλιά. Να σας χαρώ έτσι, για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Πραγματικά έτσι πολύ αξιόλογη προσπάθεια, με τον ιδιαίτερο σκοπό. Όπως επίσης και την κυρία Αριστούρα, η οποία ως πρόεδρος της εταιρείας αθλητισμού του νομού Καστοριάς, επιτελεί ένα σημαντικό ρόλο. Και να σας χαρώ και για την προσπάθειά σας. Μέσα στο περιφέρεια θα σταθούμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, η οποία αναπτύσσεται από ό,τι μάθαμε σε ένα χρονικό πλαίσιο της διετίας και μέσα σε αυτές τις πόλεις, τις 21 που είναι στην Καστοριά. Τις 21 συνολικά θα είναι και η πόλη της Καστοριάς. Ως περιφέρεια, και ο Περιφέρειας Βεβαιώνα που είναι εδώ ο κ. Φιάτσας, θα σταθούμε και τα γλώσσες και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική προσπάθεια. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Κύριε Σμιχήνη, ξέρω ότι με την εκπράτη, εκ μέρους του Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κοτατζήτης, θα προσφέρουμε στην πόλη μας. Είναι τιμή μας που η Καστοριά βρίσκεται στις 21 πόλεις που συμπεριλαμβάνουν τη δράση σας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για όλους αυτούς τους πρωταθλητές της ζωής, γιατί πραγματικά είναι πρωταθλητές. Και πρέπει να είμαστε δίπλα τους, κοντά τους, συνέχεια, όχι μόνο σαν τύπος, πάντοτε. Θα χαρούμε πολύ κάποια στιγμή η πόλη μας να έχει κάποιους από τους αγώνες που είστε εδώ. Και θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε. Χαιρετίζω την έναρξη των προγραμμάτων εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά. Να συγχαρώ τον φορέα Special Olympics, τους εκλεκτούς επικεφαλής τους που βρίσκονται σήμερα στην πόλη μας. Να συγχαρώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που για μια άλλη φορά επιδεικνύει την ευαισθησία του σε τέτοια θέματα. Και να δηλώσω, όπως λέμε πάντοτε, ότι ο πολιτισμός και η πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνονται και αποδεικνύονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που μας χρειάζονται περισσότερο. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Το να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθάμε τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα και στην ένταξή τους στην κοινωνία και στην εκπαίδευσή τους και στην δράση τους στον αθλητισμό, αλλά κυρίως και στην κοινωνική αποδοχή των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους, είναι νομίζω πρώτη στο καθήκον όλων μας. Σε αυτή την προσπάθεια η Εταιρεία Αθλητισμού Καστοριάς, εδώ και περίπου 13 χρόνια, είναι πάντα συνεπής και έχει καταφέρει να δημιουργήσει δράσεις στην πόλη μας, όπου πραγματικά τα παιδιά αυτά όλη η πόλη τα έχει αγκαλιάσει και υπάρχει η αποδοχή τους. Σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν ιδιαίτερες ικανότητες
Μπορεί να έχουν προβλήματα, αλλά έχουν μια ιδιαίτερες ικανότητες. Να στηρίξουμε τις οικογένειές τους και να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση, θεωρώ αυτή την σημερινή ημερίδα πάρα πολύ σημαντική. Σαν πόλη, σαν πολίτες αυτής της πόλης, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που επιλέξατε και την Καστοριά για αυτές τις δράσεις, να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Νιάτος που πάντα έχει μια κοινωνική προσφορά και θέλω να ξέρετε ότι και εμείς από την πλευρά μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, θα βοηθήσει όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια της ένταξης, της εκπαίδευσης και της αποδοχής. Συγχαρητήρια και σε εσάς, αλλά επιτρέψτε μου και μην το βάρετε τοπικιστικά και στην εταιρεία Αυτισμού Καστοριάς που πάντα οι δράσεις της είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό έχουν και μία αποδοχή και είναι μαζικές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ εσάς και εμένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο της εταιρείας Αυτισμού για την πρόσκληση σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε του Special Olympics, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη Δυτική Μακεδονία. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό έργο σας σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να ξέρετε ότι όπως μας κάνουν εθνικά υπερήφανοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητές μας, άλλο τόσο να ξέρετε παρακολουθούμε εσάς και νιώθουμε το ίδιο περήφανοι για τις προσπάθειές σας και για τις επιτυχίες σας. Σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα είμαστε δίπλα σε αυτή τη συνεργασία. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία και ό,τι χρειαστεί και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σαν φορέας, θα είμαστε δίπλα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα σας. Στόχος της εταιρείας, ατόμων, προστασίας ατόμων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 13 περίπου, είναι η κοινωνικοποίηση αυτών των ατόμων, το πώς θα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα εδώ και να αρχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους Special Olympics. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Κοντέλα, τη διευθύντρια, την κυρία Βασιλακοπούλου, που μας δέχτηκαν με τόση αγάπη, μας άκουσαν και είναι υποστηρικτές μας. Ευχαριστώ και εσάς που είστε σήμερα εδώ και ευχαριστώ ιδιαιτέρως και προσώπου συλλόγου ΑΜΕΑ από την Βορειοδυτική Ελλάδα, από τους τέσσερις λογούς που είναι σήμερα μαζί μας. Καλή αρχή εύχομαι. Να είμαστε γεροί.